Λοιπόν, Παρασκευή καφέ με Dolce Gusto με μηχανή με κάψουλες. Πρώτα απ' όλα πρέπει να πούμε ότι ο καφές τον κρατάμε πάντα φρέσκο, τον βάζουμε σε συσκευασίες που κλείνουν αεροστεγώς. Έχουμε βάλει ποσότητα ικανή για μία δόση εσπρέσο. Τη βάζουμε στο μήλο μας. Ωραία. Πάμε λίγο για να κάτσει. Και τώρα φέρουμε την κάψουλα. Πρώτα μπαίνει το μεταλλικό φίλτρο, το οποίο επειδή δεν έχει απόλυτη καλά εφαρμογή, καλό θα είναι να το πατάμε ελαφρώς λίγο προς τα κάτω, να κάνει μια μικρή κούρμπα. Έτσι κάθεται καλύτερα. Με ένα πλαστικό μαχαίρι απλά σπρώχνουμε τον καφέ να πέσει μέσα στην κάψουλα. Η κάψουλα χωράει ακριβώς 7 γραμμάρια. Κάποιες μικρές αποκλίσεις υπάρχουν, αν και όσες φορές την έχουμε ζυγιάσει με ζυγαριά χυμίου, δεν έχουμε βρει σημαντικές διαφορές. Τώρα το κάνω λίγο γρήγορα και είμαι λίγο κατάστατος. Με αυτόν τον τρόπο η κάψουλα χωράει ακριβώς την ποσότητα μιας δόσης. Αν θέλουμε διπλό εσπρέσο, πρέπει να βάλουμε τότε δύο κάψουλες. Λοιπόν, τώρα πατάμε μέσα τον εσπρέσο μας. Δεν έχουμε τάμπερ πραγματικό και χρησιμοποιούμε κάτι το οποίο απλά ταιριάζει στο διάμετρο της κάψουλας. Ασκούμε μια δύναμη περίπου στα 10 με 15 κιλά και με ελαφριά περιστροφική κίνηση. Τώρα, επειδή τα τυχώματα είναι λίγο λερωμένα, πρώτα τα καθαρίζουμε λίγο με το μαχαίρι. Ουσιαστικά το κουμπάμε πάνω και κάνουμε μια ελαφριά περιστροφική κίνηση. Να καθαρίσουν, γιατί όταν θα κλείσει αργότερα η κάψουλα, δεν θέλουμε να έχει καφέ γύρω-γύρω, σαν τυχώματα. Πρώτο τελευταίο βήμα μπαίνει αυτό το φίλτρο, το οποίο κρατάει κάτω τον καφέ. Για να είμαστε λίγο πιο καθαροί, έχουμε ένα πινέλο και ουσιαστικά διώχνουμε ό,τι περιττό υπάρχει. Μια πια απλή πρεστοφική κίνηση. Πατάμε αυτό το φίλτρο κάτω με τα δάχτυλα να σφινώσει. Και τώρα βάζουμε τη ζελατίνα. Έχει ειδικές εγκοπές που μπαίνει. Έχει μια συγκεκριμένη τρύπα από την οποία περνάει το νερό. Φροντίζουμε πάντοτε αυτή η τρύπα να είναι στο συγκεκριμένο σημείο, στο κατακόρυφο, κατά κάποια έννοια με αυτή εδώ πέρα που περνάει το νερό. Έχει μια συγκεκριμένη κίδα που το βάζει μέσα. Η μηχανή μας είναι έτοιμη. Ο χρόνος που χρειάζεται περίπου είναι 28 με 30 δευτερόλεπτα για μία δόση και αντίστοιχα μετά από αυτήν χρησιμοποιούμε μια δεύτερη κάψουλα για να βγάλουμε μια δεύτερη δόση για κάποιον που θέλει να πει διπλό εσπρέσο. Εγώ επειδή τον πίνω λίγο πιο αραιό, τον αφήνω να πάει στο 30 και κάτι. Δεν το σταματώ ακριβώς στο 30, θέλω να είναι λίγο πιο χαλάρος. Τώρα είναι ακριβώς 30 ml. Βλέπουμε ότι ο καφές έχει ένα όμορφο, ωραίο, βαθύ χρώμα. Το καϊμάκι είναι αρκετά πυκτό. Και η γεύση τώρα μπορώ απλά να σας την περιγράψω. Είναι μια χαρά. Έχει ωραίο άρωμα. Δεν πικρίζει, δεν ξυνίζει.
Αυτά. Ευχαριστώ.